αν δεν έβλεπα το φίλο της εφημερίδας κυβερνήσεως, κύριε Πολάκη, δεν θα σας πίστευα. Δεν θα πίστευα ότι τέτοιες μέρες δίνεται με αλφαγιώτα διπλάσια αποζημίωση στους κλινικάρχες για τα κρεβάτια της ΜΕΘ. Δεν θα σας πίστευα με όλη την ειλικρίνεια. Ό,τι γράφω εγώ να το πιστεύετε, κυρία Γιάμαλη. Εγώ πριν σας απαντήσω στο ερώτημα, ναι, δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να πω το εξής. Αύριο έχουμε 25 Μαρτίου. Ναι. Την επέτειο των 199 χρόνων από την Επανάσταση του 21. Mm-hmm. Ξέρουμε για την επιτροπή που έχει συσταθεί με επικεφαλή την κυρία Αγγελοπούλου. Εγώ θέλω να πω από τώρα το εξής με βάση αυτά που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Και την επιδημία, την πανδημία που είναι πρώτων πυλών και που ελπίζουμε να τα καταφέρουμε όσο γίνεται πιο ανώδυνα. Την οικονομική καταστροφή που είναι πρώτων πυλών. Και θέλω να πω το εξής, μια κουβέντα. Τα χρήματα που είπε ο κύριος Τουρνάρας ότι θα δώσει την κυρία Αγγελοπούλου για να κάνουμε του χρόνου τις μεγάλες φιέστες και τον εορτασμό, να μην τα δώσει εκεί. Θα το καταλάβει όλος ο ελληνικός λαός. Να τα δώσει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να στηριχτεί. Για να δείξει και μια στοιχειώδη ανθρωπιά ο κύριος Τουρνάρας, να μην κάθεται πάνω στο πουγκί των 37 δις ευρώ που του αφήσαμε και το φυλάσαν τα μάτια του και εδώ από ό,τι βλέπω θέλουν να το φάνε οι τράπεζες, να τις κατοικοποιήσουμε πάλι και μετά από λίγο καιρό αφού καθαρίσουν από τα κόκκινα δάνεια να τις ξαναδώσουν στους ιδιώτες, γιατί βγήκαν και τέτοια δημοσίευματα σήμερα. Θέλω λοιπόν με αφορμή την αυριανή επέτειο να πω αυτή την πρόταση και στον κύριο Στουρνάρα και στην κυρία Αγγελοπούλου και στην κυβέρνηση βέβαια. Τώρα, για να πάμε στο προκείμενο που είπατε προηγουμένως. Ναι, πραγματικά είναι ένα πολύ προκλητικό πράγμα, ένα πολύ άσχημο πράγμα, το οποίο δημιουργεί έτσι ικτρή εντύπωση. Κοιτάξτε, εμείς πέρυσι και πρόπερσι φτιάξαμε ξανά τον κανονισμό παροχών υγείας του ΕΟΠΗ. Αυτός είναι ο κανονισμός με τον οποίο καθορίζεται, νομοθετείται το τι πληρώνει ο ΕΟΠΗΣ και σε ποιους το πληρώνει, στους παρόχους του. Τους κλινικάρχες, τα συμβεβλημένα εργαστήρια, τους συμβεβλημένους γιατρούς κτλ. Επειδή όντως το παλιό ήταν αποτέλεσμα και μνημονιακών περικοπών, δεν το παίζαμε χουβαρντάδες, απλά κάναμε μια τίμια διαχείριση και είπαμε ότι επειδή έχουμε πρόβλημα με τις ΜΕΘ, παρά το γεγονός ότι εμείς, για να το πω, γιατί δεν το γράφανε τότε, τώρα βέβαια το λένε, δεν το πάνε τα συστημικά μέσα ενημέρωση τότε που το κάναμε, το λένε τώρα ακροθυγώς λόγω της κακομοιριάς που μας έχει τύχει. Εμείς παραλάβαμε τον Οκτώβριο του 2015 438 κρεβάτια εντατικής θεραπείας στα δημόσια νοσοκομεία. Παραδώσαμε τον Ιούλιο του 2019 568. Σε 6 μήνες, 7, η κυβέρνηση κατάφερε αυτά να γίνουν 555. Προφανώς κάποιες νοσηλεύτες συνταξιοδοτήθηκαν ή κάποιοι μετακινήθηκαν. Μα χθες ο κύριος Κικίλιας είπε ότι αυξήθηκαν. Έχουν πάει στα 630-640. Λοιπόν, μισό λεπτό εδώ, δεν θα κάνουμε δημιουργικές λογιστικές. Το θέμα των ΜΕΘ το ξέρω πολύ καλά. Έχω φάει τη ζωή μου εκεί μέσα. Το χειρίστηκα και σαν υπουργός. Λοιπόν, παραλάβαμε 438. Ναι. Παραδώσαμε 568. Σήμερα ξεκινήσαμε τα 555. Επειδή λοιπόν είχαμε πρόβλημα κάποιες στιγμές, και ειδικά το 2016, με την επιδημία της γρίπης εκείνης της χρονιάς, που είχαμε μεγάλη πίεση κρεβατιών, γιατί πέρυσι δεν ήταν τέτοια η πίεση, ξαναφτιάξαμε τον ΕΚΠΗ και κάναμε πραγματικά ένα εξορθολογισμό στο τι καλύπτουμε στις ιδιωτικές ΜΕΘ και καλέσαμε τους κλινικάρχες να κάνουν σύμβαση, φτιάχοντας το τιμολόγιο, δηλαδή ανεβάζοντας, δίνοντας μια αύξηση περίπου 10-12% στο ημερήσιο νοσήλιο, το οποίο πήγαινε κλιμακωτά, 800 ευρώ τις τρεις πρώτες μέρες, 550 ευρώ από την τρίτη μέχρι τη 15η και 400 και κάτι ευρώ από τη 15η και μετά, για κάποιον που θα νοσηλεύονταν εκεί. Καλύψαμε και κάποια άλλα πράγματα που δεν καλυπτόταν, δηλαδή την αιμοκάθαρση, την αιμοδιήθηση, κάποια άλλα φάρμακα για τους ασθενείς, το ΜΕΘ. Και είχαμε αυτό, μέχρι το 2018 είχαμε 35 κρεβάτια που μας έδιναν με σύμβαση και το 2019 αυτά έγιναν 70. Αυτά έλεγε και πριν από λίγο καιρό ο κύριος Κικίλιας και ο κύριος Κοντοζαμάνης ότι έχουμε μνημόνια. Ναι, εφαρμόστηκε ο ΕΚΠΗ το 2019 και μας δώσαν 70 κρεβάτια. Επιτρέψτε μου ένα λεπτό. Προσέξτε, είναι με συμβάσεις. Τώρα τι κάνουν. Αντί να κάνουν επίταξη, που επίταξη θα πει, επίταξη το συγκεκριμένο θα έλεγε το εξής, ότι
εν ώψη των μεγάλων αναγκών που θα έχω σε κρεβάτι ιατρικής θεραπείας, δεσμεύω, αν θέλουν και αν δεν θέλουν, όλα τα κρεβάτια τα οποία έχει ο ιδιωτικός τομέας με το τιμολόγιο αυτό. Γιατί όταν κάνεις επίταξη από κάποια ιδιωτική, ας να γίνει από περιουσία, τώρα η επίταξη, κύριε Πολάκη, πληρώνεις κάποιο αντίτιμο. Όχι, μπαίνουν στην, έρχονται στην ευθύνη και στην διαχείριση του δημοσίου. Τι κάνουν αυτοί? Σου λέει ότι όποιοι μου δώσετε τώρα από τους καινούριους, όχι αυτοί που είχαν δώσει τα 70 παλιά, έτσι, αυτοί θα συνεχίζουν και τώρα να πληρώνονται με τα χρήματα που λέει ο κανονισμός παροχών. Λέει, αυτοί που θα μου δώσετε τώρα εν ώψη του κορονοϊού, θα σας πληρώνω το διπλάσιο νοσήλιο. Δηλαδή τα 800 θα γίνουν 1600, τα 550 θα γίνουν 1100, τα 400 θα γίνουν 800. Αυτό είναι παράλογο για δύο λόγους. Και ανήθικο. Διότι πρώτον, εδώ καλούμε σε συστράτευση, ας πούμε, και έχουμε βάλει και εμείς πλάτη ως αντιπολίτευση και παραπάνω από αυτό που πρέπει, έτσι. Λοιπόν, για να αντιμετωπίσουμε την επιδημία και βλέπεις κάποιους να θέλουν να το πληρωθούν χρυσό ένα πράγμα προκειμένου να βοηθήσουν τη χώρα να τα καταφέρει. Και δεύτερον, κρεμά τους άλλους, έτσι, που βάλαν πλάτη τα προηγούμενα χρόνια, δώσανε, κάναν σύμβαση με τα κρεβάτια, καλύψαν ασθενείς. Γιατί άλλος ένας λόγος που μπήκανε ήταν γιατί εξαιρέσαμε αυτή τη δαπάνη από το clawback, την αυτόματη περικοπή. Δηλαδή ό,τι έπαιρναν, πέραν 800, δεν τους δίναμε 600 με μείον 20% clawback, ήταν 800. Πέραν 500, ήταν 500. Λοιπόν, τώρα αυτοί πάλι εξαιρείται το clawback, σου λέει όχι, 1600 και 1100. Λοιπόν, αντί λοιπόν να κάνει επίταξη στο συγκεκριμένο, είναι δεσμεύω όλα σας τα κρεβάτια και έτσι φτάσανε στα 135, αλλά 65 προσθέθηκαν με αυτόν τον τρόπο. 685 διαβάζω τη χθεσινή δήλωση του κυρίου Κικίλια. Πριν δύο μήνες το ΕΣΥ είχε 565 κλίνες ΜΕΘ. Εμείς προσθέσαμε 80 από τον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα έχουμε 685 κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ. Λοιπόν, εντάξει, μην πάλι μπερδευόμαστε. Κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ. Λοιπόν, οι κλίνες ΜΕΘ ήταν 568, με την καταγραφή του Δεκεμβρίου του ΕΚΕΠΗ ήταν 555, προσθέσανε τις κλίνες που σας λέω, τις 65 από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί 70 υπήρχανε και μπορούν να ανοίξουν και θα ανοίξουν τις επόμενες μέρες και έπρεπε να είχαν ήδη ανοίξει οι 50 κλειστές από έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού που έχουν και εξοπλισμό και γιατρούς και που υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία. Επίσης εγώ τους πρότεινα, και αυτό έχει καθυστερήσει πολύ, τους πρότεινα να αξιοποιήσουν κρεβάτια που υπάρχουν σε ΜΑΦ, κρεβάτια που υπάρχουν σε μετεχειρητικές, μετενεστητικές μονάδες εντατικής θεραπείας, σε μονάδες τραύματος, σε μονάδες εγκαυμάτων, σε στεφανιές μονάδες που μπορούν να πάρουν αναπνευστήρες, σε χώρους των ΤΕΠ που έχουν παροχές με, πώς το λένε, εκτός από το οξυγόνο και παροχή και πεπιασμένου αέρα που μπορούν να πάρουν τέτοια κρεβάτια. Έχουν τη δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο να έως και με την επίταξη όλων των ιδιωτικών ΜΕΘ, έως και να διπλασιάσουμε τα 600 μας κρεβάτια. Μάλιστα. Μπορούμε να τα κάνουμε 1200. Εύχομαι αυτά να μην χρειαστούν. Αυτά τα είπατε χρειαστούν. Στον κύριο Κικίλια. Πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα και δεν έχει γίνει. Διότι τα ντουβάρια δεν δουλεύουν μοναχάντωνε, θέλουν ανθρώπους, έτσι, θέλουν νοσηλευτικό προσωπικό. Έχει υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση στην πρόσληψη του προσωπικού. Ακυρώσαν αυτά που είχαμε προγραμματίσει. Υπενθυμίζω ότι είχαμε αναγγείλει με δεσμευμένες πιστώσεις πέρα από τις 19.500 που πήραμε στο σύστημα υγείας από το 2015 μέχρι το 2019, άλλες 10.000 για τα επόμενα 4, για το 19, 20, 21, 22. 1.000 γιατρούς και 1.500 νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό το χρόνο. Ερώτηση, τα προκύρια. Και μετά να προχωρήσουμε. Ναι, άμεσο, μια ερώτηση, κύριε Πολάκη. Βεβαίως. Θεσμικά υπάρχει τρόπος τώρα αυτό να εμποδιστεί? Τι εννοεί? Φυσικά και υπάρχει τρόπος να εμποδιστεί. Φυσικά, δηλαδή να φτάσει το θέμα στη Βουλή, να συζητηθεί κάπως, δηλαδή κάτι να γίνει. Θα κατατεθεί και ερώτηση. Αυτό είναι πραγματικά εξωπραγματικό όπως συμβαίνει. Ακούστε, εγώ δεν είμαι παράλογος, έτσι, εγώ δεν είμαι παράλογος και ούτε δεν ζω εκτός πραγματικότητας, έτσι. Αυτή τη στιγμή περνάμε μια μεγάλη κρίση. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέσα μπορούμε. Είναι κεντρικός στόχος σε άμεσα χτες
τα κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας να διπλασιαστούν τουλάχιστον. Με τους τρόπους που είπα. Τους είπα τους τρόπους. Κάναμε μια πρόχειρη έρευνα σε 9 νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου. Μπορούν να προσθεθούν από τα 9 νοσοκομεία 200 κλίνες. Μάλιστα, ωραία. Κάποιες μπαίνουν. Ακούστε τώρα. Θέλουμε και του ιδιωτικού τομέα. Ό,τι υπάρχει. Δεν έχει εδώ θέλω, δεν θέλω να σου δώσω. Θα δώσεις αν θέλεις και δεν θέλεις. Και θα πάρεις αυτά τα χρήματα που παίρνουν και οι υπόλοιποι που έχουν κάνει τη σύμβαση. Που ήδη έχουν, έτσι, που έχουν κάνει τη σύμβαση. Αυτό είναι η απόφαση. Ακούστε με. Εγώ θα μπορούσα να δεχτώ και δεν θα έβγαζα κουβέντα, εάν έλεγε ότι επειδή και στις κλινικές τώρα, όπως και σε όλη την οικονομία, έχει πέσει ο τζίρος. Έτσι, γιατί έχουν σταματήσει τα τακτικά χειρουργεία, έχει κάτσει ο κόσμος μέσα κτλ. Έχει μειωθεί ο τζίρος και αυτής της δραστηριότητας. Έτσι. Εγώ δεν θα είχα αντίρρηση να πει ότι ναι, λόγω της κρίσης και στο βαθμό που νοσηλεύσατε αυτά τα περιστατικά και βοηθήσατε, να δώσω για το διάστημα που θα διαρκέσει η κρίση, να δώσω μία αύξηση 15, 20, 25% του ημερήσιου νοσήλειου για όλους όμως. Για όλους. Όχι για τους 6-7 μεγάλους που πέρυσι μας κάναν τους δύσκολους και δεν δίνανε γιατί οικονομούσανε 4 και 5.000 την ημέρα. Και οι άλλοι, οι πιο μεσαίοι ας πούμε που έδωσαν σε αυτούς να πούμε όχι εσύ θα πας με τα 500 και 800 και οι άλλοι επειδή είναι από ψηλή γενιά και από μεγάλες πόρτες έτσι θα πάρουν τα 1.600. Θα μπορούσα να το δεχτώ εγώ να δώσω μια αύξηση για την περίοδο της κρίσης. Μα έτσι κι αλλιώς λεφτά έχουνε. Και πρέπει να πιάσουν τόπο τα λεφτά προς όφελος του ανθρώπου. Όχι προς όφελος μιας κάστας επιχειρηματιών. Γιατί είναι κι άλλα που έχουν βγει στη φόρα στις ημέρες. Είναι πολλά. Δεν γίνεται ο Δήμος της Νίκαιας να αγοράζει μια μάσκα με 2,5 ευρώ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την ίδια μάσκα να την παίρνει με 15 ευρώ. Και οι δυο για το προσωπικό τους. Θα πάμε έτσι. Και στα μέτρα προστασίας. Μην ανησυχείτε αργότερα, κύριε Πολάκη, επιτρέψτε μου. Έχω πολλά εδώ, έχω μαζεμένα πολλά. Είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Κύριε Παπανικολάου, γιατρέ. Ναι. Ακούστε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Η ανθρωπότητα είναι αντιμέτωπη με μια καινούργια νόσο. Ξεκίνησε το Δεκέμβρη του 2019. Ναι. Μόλις πριν από 3,5 μήνες. Δεν την ξέραμε αυτή την νόσο ανθρωπότητα. Είναι ένας καινούριος ιός, βεβαίως είναι ξαδερφάκι παλιότερων έτσι άγριων ιών από την ομάδα των κορονοϊών που έχει πάρα πολλά ξαδερφάκια, μερικά είναι πάρα πολύ, πώς το λένε, ήσυχα ξαδερφάκια. Μην ξεχνάμε ότι κορονοϊοί είναι και αυτοί που κάνουν το κοινό κρυολόγημα, έτσι, στην ίδια κατηγορία είναι. Τα προηγούμενα άγρια ξαδερφάκια αυτής της οικογένειας ήταν ο ιός SARS το 2000 και ο ιός MERS το 2012. Αυτό είναι το τρίτο άγριο ξαδερφάκι, ας πούμε, της οικογένειας. Μια καινούργια νόσος, λοιπόν, η οποία έχει την εξής ιδιομορφία. Προσέξτε, ιδιομορφία. Την εξής ιδιότητα. Η θνητότητα είναι απόλυτα συσχετιζόμενη, έχει αποδειχτεί επιστημονικά από όλες τις μελέτες που έχουν γίνει. Πρώτον, με την ηλικία, γνωστό αυτό, μην το λέμε συνέχεια. Δεύτερον, με το φύλο, και αυτό γνωστό, δεν θέλω να επεκταθώ τώρα σε αυτό. Και τρίτον, με τη διαθεσιμότητα επαρκών υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό. Συσχετίζεται απόλυτα η θνητότητα με αυτό. Ναι. Είναι τεκμηριωμένο από όλες τις μελέτες. Φαίνεται από την Ελβετία. Δηλαδή, φαίνεται από το σοβαρό σύστημα υγείας, κύριε Παπανικολάου. Φαίνεται πρώτα και κύρια από το respirator capacity της περιοχής για την οποία μιλάμε. Δηλαδή, τη διαθεσιμότητα αναπνευστήρων κλινών μεθ. Αποδείχθηκε περίτρανα σε περιοχές της Κίνας που ήταν 0,3% η θνητότητα και αυτή την περίοδο η θνητότητα είναι 0,27% στη Γερμανία η οποία αναφέρει πολλές χιλιάδες καταγεγραμμένα κρούσματα για τον απλούστατο λόγο τον εξής ένα. Η Γερμανία είναι στην κορφή της Ευρώπης εδώ και χρόνια, να μην πω και στην κορφή του κόσμου, σε ένα δείκτη που λέγεται διαθέσιμα κρεβάτια μεθ ανά 100.000 πληθυσμού. Είναι πάνω από 24, ήταν πριν την επιδημία και εξακολουθεί να είναι, 4 με 5 φορές πάνω από την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ απλό. Η Ελλάδα πριν την επιδημία ήταν στον πάτο της Ευρώπης, στο 6, σε αυτό το δείχτη. Να με συγχωρήσει ο κύριος Πολάκης, αλλά κατά ταπεινή μου γνώμη αυτό ήταν ευθύνη όλων των κυβερνήσεων οι οποίες πέρασαν τα τελευταία 10 χρόνια. Γιατί όπως βλέπουμε όλοι η Γερμανία για τον εαυτό της μια χαρά είχε φροντίσει να είναι οχυρωμένη υγειονομικά. Μια χαρά το είχε φροντίσει. Ενώ εμείς μεταφράζαμε μνημόνια από τα γερμανικά στα ελληνικά.
Εν πάση περιπτώσει, ας μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση τώρα. Αυτά όλα τα έχουμε πει εκεί που πρέπει, εδώ και πάνω από 1,5 μήνα, κυρία Γιαμαλή. Εμείς πάντα λέγαμε διαχρονικά ότι τα κρεβάτια μεθ στην Ελλάδα, πριν την επιδημία δηλαδή, όλα τα προηγούμενα χρόνια το λέγαμε, τα κρεβάτια μεθ στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι 2.000 τουλάχιστον κλίνες μεθ και άλλες 1.500 κλίνες μαφ, που όπως ξέρουμε όλοι... Να εξηγήσουμε τη διαφορά, γιατί ο κόσμος δεν είναι δικός. Η διαφορά είναι ότι στη μαφ ο ασθενής μπορεί να έχει stand-by τον αναπνευστήρα χωρίς να είναι συνδεδεμένος με αυτόν. Ναι. Και αν χρειαστεί, η κλίνη μαφ μετατρέπεται αμέσως σε κλίνη μεθ και χρησιμοποιείται ο αναπνευστήρας. Είναι πάρα πολύ απλό. Άρα, οι άλλες 1.500 κλίνες μαφ θα μπορούσαν να πάσα στιγμή να μετατραπούν και αυτές σε κλίνες μεθ. Σας πληροφορώ ότι υπάρχει νόμος για τις μεγάλες ιδιωτικές κλινικές, δεν θυμάμαι από πότε είναι σε ισχύ, που προβλέπει ότι αν φτιαχτεί μια καινούργια ιδιωτική κλινική, το 10% των κλινών της υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι ΜΑΦ και είναι ΜΕΘ και είναι οδηγία διεθνής, guideline, ιατρική αυτή. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπήρχε αυτό πριν την επιδημία. Ξανακρούσαμε το καμπανάκι αρχές Φεβρουαρίου και είπαμε, παιδιά, πρώτον, ΜΕΘ και αναπνευστήρες. Δεύτερον, προσωπικό για να λειτουργήσει. Τις ΜΕΘ, τα ΤΕΠ δεν είναι πρώτη γραμμή αντιμετώπισης επιδημίας. Και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Κοιτάξτε να δείτε τώρα η προβλήματα. Η πρωτοβάθμια είναι τα κέντρα και οι τόμοι. Τα κέντρα υγείας του ΕΣΥ. Εμένα με συγχωρείτε, αυτός ο θεσμός των τόμοι δεν μου γυάλισε ποτέ στο μάτι. Εντάξει. Τα κέντρα υγείας του ΕΣΥ πρέπει να είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ωραία. Κοιτάξτε τώρα εδώ να δείτε τι γίνεται. Με κόσμο που έχει την επίσημη οδηγία, άμα έχετε ήπια συμπτώματα, μείνετε σπίτι και συνεννοείστε με τον γιατρό σας. Θα πάμε και εκεί, γιατί είχαμε... Ποιον γιατρό τους. Θα φτάσω και εκεί. Λοιπόν, θα φτάσουμε εκεί στη πάμε συνέχεια. Πάμε τώρα με τις ΜΕΘ. Ακούστε. Εσείς αυτά τα έχετε πει στον Υπουργό, κύριε Παπα-Νικολάου. Τα έχουμε πει και τα γιατί έχουμε την Παρασκευή, και την περασμένη, γραφτά... δεν σας είδανε την ΟΗΕ. Μας είδε σήμερα. Σας είδε σήμερα. Τα ξανάπαμε. Ωραία. Και τα έχουμε σήμερα γραφτά... τι απάντηση πήρατε. Θα σας πω. Ωραία. Πήραμε την απάντηση, τα ακριβώς την ίδια που είπε ο κύριος Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Μάλιστα. Τίποτα, καμία κουβέντα παραπάνω δεν πήραμε. Εν πάση περιπτώσει. Και εμείς επιμένουμε ότι τώρα, έστω και την τελευταία στιγμή, έστω με κάθε τρόπο, πρέπει να γίνουν δύο πράγματα. Μιλάω τώρα για τις ΜΕΘ. Αν θέλετε να πω και για τα άλλα, θα τα πούμε μετά. Να λήξουμε το θέμα των ΜΕΘ. Ακριβώς. Για τις ΜΕΘ. Θα πρέπει να ανοίξουν πάση θυσία όσο το δυνατόν περισσότερα κρεβάτια στο ΕΣΥ. Σας πληροφορώ ότι έχω σήμερα καταγγελία από τους συναδέρφους Σωτηρία, παράδειγμα, ότι μέσα στο Σωτηρία, στο γνωστό ΚΑΑ, το ξέρει ο κύριος Πολάκης, που λειτουργεί ήδη ΜΕΘ, στο Ισόγειο υπάρχει μονάδα αυξημένης φροντίδας με αναπνευστήρες και μόνιτορ και πλήρη εξοπλισμό, με 9 κρεβάτια, η οποία είναι κλειστή λουκέτο λόγω έλλειψης προσωπικού ακόμα. Μα η κυβέρνηση δεν ανακοίνωσε. Τη στιγμή που και οι δύο ΜΕΘ του Σωτηρία αυτή τη στιγμή έχουν γεμίσει. Επίσης, υπάρχουν στο Σωτηρία κάποιοι αναπνευστήρες που δόρισε ένας ιδιώτης δωρητής, δεν θέλω να πω το όνομά του, είναι γνωστός, αναξιοποιητοί, περιμένουν ακόμα και κλαίνε. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν σε πολλά νοσοκομεία. Η κυβέρνηση, ενώ την είχαμε προειδοποιήσει πολύ έντονα πριν από 1,5 μήνα, μέχρι πριν από 15 μέρες, σας το λέω εγώ, δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα. Κύριε Παπα-Νικολάου. Τις τελευταίες 15 μέρες άρχισε κάποιες προσπάθειες, έστω και της τελευταίας στιγμής. Έχει ανοίξει κάποια από αυτά τα κλειστά κρεβάτια στο ΕΣΥ. Γύρω στα 70 τα υπολογίζω εγώ ότι έχουν ανοίξει αυτή τη στιγμή. Αλλά μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα. Για τον ιδιωτικό τομέα, η δικιά μας η θέση είναι ξεκάθαρη. Πλήρης επίταξη ανεφόρων. Ούτε με 800 ευρώ, ούτε με 1.600 ευρώ, ούτε με 1.200 ευρώ. Υπάρχει μια τεράστια υγειονομική κρίση. Πρέπει να προστατευτεί η υγεία του λαού. Τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία ούκο λίγα κέρδη έχουν αποκομίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα με τις πλάτες του κράτους. Παράδειγμα, όταν το κράτος δεν είχε αναπτύξει την καρδιοχειρουργική, μια ειδικότητα θα πω, ποτέ στο ΕΣΥ, ποτέ, από αυτή την έλλειψη του κράτους, οι κύριοι κλινικάρχες των μεγάλων ιδιωτικών θεραπευτηρίων έχουν και
κερδίσει ούκο λίγα και από άλλες ιατρικές πράξεις που δεν γίνονται στο δημόσιο. Άρα λοιπόν τώρα την ώρα της ανάγκης, πλήρης επίταξη στα πάντα, ανεφόρων. Αυτό πρέπει να γίνει. Εντάξει, καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό είναι λίγο οξύμορο, γιατί εγώ θυμάμαι πριν το χτύπημα του κορονοϊού την κυβέρνηση να ετοιμάζει ΣΔΙΤ. Και τα δύο μαζί, δηλαδή αυτό το οποίο λέτε εσείς, δεν ταιριάζει με την προσέγγιση που έχει η κυβέρνηση και φυσικά, που έχει δείξει μέχρι φυσικά σήμερα. Δεν ταιριάζει. Μήπως όμως εσείς το λέτε αυτό επειδή είστε συνδικαλιστής, για παράδειγμα. Ακούστε, εμείς είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αυτές τις μέρες. Εγώ σε κάθε μου δημόσια εμφάνιση σας διαβεβαιώ ότι λέω λιγότερο από το 1% από τις πεπιθήσεις μου γενικά και σας πληροφορώ, επειδή είμαι πολύ προσεκτικός, ότι λέω λιγότερο από το 1/10 από αυτά που σούρνουν όλοι οι συνάδελφοι γιατροί του ΕΣΥ, δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι και ό,τι να είναι, και στη σημερινή κυβέρνηση και στις προηγούμενες κυβερνήσεις που έχουν περάσει. Μάλιστα. Λέμε ορισμένα πράγματα συνεχώς με ένα θετικό τρόπο, ότι πρέπει να γίνουν άμεσα για την υπεράσπιση της υγείας του λαού, για τη ζωή του παππού, της γιαγιάς, του μπαμπά, της μαμάς και των δικών μας όσοι είμαστε πάνω από 50. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που λέμε. Θέλουμε με θετικό τρόπο να ταρακουνήσουμε τα πράγματα και να πιέσουμε. Ορισμένα πράγματα με αυτά που έχουμε πει, έστω και με καθυστέρηση. Μπορούν να γίνουν. Μα έχουν γίνει. Έστω και με καθυστέρηση όμως, με μεγάλη καθυστέρηση. Μάλιστα. Η απόδειξη είναι ότι αυτά που λέμε δεν τα λέμε για να κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα, κερδίσουμε κομματικούς πόντους εμείς. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Τι κομματικούς πόντους να κερδίσουμε. Εμείς τα λέμε. Κατανοητό. Για να γίνουν και να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές. Θέλω να πάρω και ένα σχόλιο από τον κύριο Παντέλη. Εσείς στην ΠΟΕΔΗΝ τι λέτε για όλα αυτά? Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και η αλήθεια είναι ότι όλοι εσείς είστε στην πρώτη γραμμή και έχω μια αίσθηση.